Μια ριζοσπαστική πρόταση για ένα ευρωπαϊκό πυρηνικό εργοστάσιο, οπλοστάσιο, βάζει το τραπέζι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφερντ Βέμπερ. Όλες τις λεπτομέρειες θα μας μεταφέρει ο ανταγωνιστής μας για ευρωπαϊκά θέματα, Παύλος Ξανθούλης. Παύλο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νικήτα. Ευρωπαϊκή πυρηνική ομπρέλα για αποτροπή ενδεχόμενου κινδύνου από τη Ρωσία, ζητάει ο Μάνφερντ Βέμπερ, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του μεγαλύτερου πολιτικού σχήματος σε όλη την Ευρώπη. Ο κύριος Βέμπερ ανέφερε ότι σε περίπτωση εκλογής του Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη θα πρέπει να προετοιμαστεί όπως ήδη για ένα σενάριο στο πλαίσιο του οποίου η Ουάσιγκτον δεν θα καλύψει αμυντικά την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, εάν αυτή δεχθεί επίθεση από τη Ρωσία. Προχωρώντας μάλιστα ένα βήμα παραπέρα, ο Γερμανός αξιωματούχος και επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος είπε ότι θα πρέπει να τύχει συζήτηση η προσφορά του Προέδρου της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, αναφορικά με την υιοθέτηση από τις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης του γαλλικού πυρηνικού οπλοστασίου που διαθέτει 300 και πλέον πυρηνικές κεφαλές. Την ίδια ώρα όπως αφήνεται να διαρρεύσει και έχει σημασία αυτό από κύκλους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος προωθείται η ιδέα δημιουργίας ενός αυτόνομου χαρτοφυλακίου στην Κομισιόν για θέματα αμυντικής πολιτικής. Για να συμπληρώσουμε, Νικήτα, το ρεπορτάζ θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η άμυνα κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στην πλειοψηφία τους είναι και μέλη του ΝΑΤΟ, βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην ίδια τη Βορειοατλαντική Συμμαχία στο πλαίσιο της ρήτρας της συμπληρωματικότητας. Πλαίσιο που εκτιμάται ότι θα τονίσει εάν επανεκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άλλωστε και παλαιότερα είχε προειδοποιήσει ότι δεν θα διστάσει να μετακινήσει το αρχηγείο του ΝΑΤΟ από τις Βρυξέλλες, εάν τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη δεν βάλουν βαθύτερα το χέρι στην τσέπη, ενισχύοντας την κούρσα των εξοπλισμών. Παύλο Ξανθούλη, σε ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.